If you care enough for the living, make a better place for you and me. Ξεκινήσαμε με Michael Jackson. Ναι. Ναι. Ξεκινήσαμε με Michael Jackson. Γιατί? Θα σε εξηγήσω. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 2011, στο έμπα του Απρίλη. Είμαστε 3 Απρίλη του 2011, Premier League, έτσι, Fulham, η οποία παίζει με το μεγαθύριο της Blackpool. Χαμός. Μάτς το οποίο έχουν έρθει δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Fulham Blackpool. Είναι το Manchester United Liverpool και ακριβώς από κάτω είναι το Fulham Blackpool στο Λονδίνο. Ματσάρα. Χαμός. Fulham με την καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ, με Σβάρτσερ μέσα, με αδερφό Ρίσε. Fulham στα καλά της. Ψιλοκαθιερωμένη στην Premier League. Άλλες χρονιές δύσκολα, άλλες όχι τόσο εύκολα. Σε κάποια φάση πηγαίνει και τελικό UEFA. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα οφείλει σε έναν άνθρωπο. Στον Mohamed Al Fayed, πήγαινε από Ντόντι Αλεν ο γιος. Στον Mohamed Al Fayed, τον Mr. Harrods τον ίδιο. But I digress. Γιατί τι έχουμε στις 3 Απρίλη του 2011. Ο Mohamed Al Fayed λέει, φίλες και φίλοι της Fulham, αγαπημένοι μου φίλαθλοι της Fulham, τι σας έχω. Και του λένε, καταγραφή. Όχι ρε, καταγραφή, λυθίστε. Μήπως μας έχεις μια καινούρια κερκίδα? Όχι ρε, πόσο σε κερκίδα σας έχω κάνει, ένα Craven Cottage λουκούμι, τι άλλο θέλετε? Θα μας δώσεις τσάμπα φανέλες? Όχι ρε, τι είμαι, φίλο από το χοταμία, μοιράζω φανέλες. Αγοράστε την μπουτίκ ρε, φτωχομπινέδες. Στο Λονδίνο μένετε, τόσα δίνετε στον Νίκη, δώστε κάτι παραπάνω για να με προστήριξετε την ομάδα. Όχι. Έχω να σας δείξω ένα άγαλμα. Και λένε, άγαλμα. Ποια παλιά δόξα του συλλόγου να είναι άραγες? Ποια δόξα του συλλόγου? Κάνε μου φαγητή, ο δόξα του συλλόγου? Καμία δόξα του συλλόγου δεν είναι. Κάτσε ρε, κάτσε ρε, Μουχάμεντ, σ' αγαπάμε. Δεν μπορούμε να σου προσάψουμε τίποτα. Μας πήρες από την αφάνεια των χαμηλών κατηγοριών της Αγγλίας και μέσα 4 χρόνια μας ανέβασε στην Premier League. Έτσι έγινε πραγματικότητα. Έτσι. Και θα σας πω και μια προσωπική μου ιστορία με τη Fulham. Έχω πάει στο Craven Cottage. Τους λέει λοιπόν, όχι, δεν είναι ούτε κάποια παλιά δόξα του συλλόγου, ούτε ξέρω εγώ, ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού τύπου Rio de Janeiro, τύπου Fulham. Όχι, είναι ένα άγαλμα του Michael Jackson. Και το ακούνε οι οπαδοί της Fulham και λένε, και! Λέει, ναι, Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop. Είναι αυτή, ναι, όχι, το ξέρουμε εδώ, Michael Jackson. Τι σχέση έχει με εμάς? Ναι, η σχέση με εμένα, με σχέση, φίλος μου, κολλητός μου. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν να πάρω εγώ μια ομάδα, να κερδίσω, ξέρω εγώ, πάρα πολλά λεφτά και να πάρω την ΑΕΚ, έτσι, και να πω, καινούριο γήπεδο, αποκαλύπτω την, σε ένα εντός έδρας αγώνα με τον Πανετολικό, ένα άγαλμα της αδερφής μου. Δεν είναι η αδερφή μου. Δεν έχει σχέση με την ομάδα, είναι η αδερφή μου. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, για το ότι σε κλώτσακα στα καλάμια όταν ήμασταν μικροί. Αγαλματάρα. 2,5 μέτρα άγαλμα, Michael Jackson. Χρωματιστό. Δηλαδή, πιο κάτω σε καλεσθησία δεν γίνεται. Χρωματιστό άγαλμα, φίλες και φίλοι. Όχι, ξέρεις, κανένα κομψοτέχνημα τύπου μπρούτζος, μέταλλο, μάρμαρο, τέτοια. Χρωματιστό από γιούψο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο πράγμα. Σήμερα λοιπόν στο Με τις Τάπες θα ανοίξουμε αυτή την περίεργη ιστορία. Ίσως μία από τις πιο περίεργες ιστορίες στην ιστορία της Premier League, γιατί καμία άλλη ομάδα της Premier League, ούτε τώρα, ούτε τότε, ούτε στο ενδιάμεσο, δεν έχει κάνει κάποιο άγαλμα έξω από το γήπεδό της ως φόρο τιμής σε κάποιον γνωστό ή γνωστή ηθοποιό ή γνωστό ή γνωστή τραγουδίστρια. Κανένας. Περίεργο? Όχι! Κάποιοι έχουν τον Billy Shankly, κάποιοι έχουν τον Thierry Henry και η Fulham είχε τον Michael Jackson. Πώς υπάρχει η σχέση μου η προσωπική με τη Fulham? Έτσι. Οικογένειά μου, είμαι μισός από την Αγγλία, πάρα πολύ ωραία, ωραία. Από το σόι της μάνας μου λοιπόν, ο άνδρας μιας ξαδέρφης μου, έτσι, είναι season ticket holder στη Fulham. Και η πρώτη μου επαφή με τη Fulham είναι Fulham στο Craven Cottage, πριν το ανακατασκευάσει ο Mohamed Al Fayed. Mohamed Al Fayed έχει πάρει την ομάδα, αλλά είναι
στην Division 2 της Αγγλίας, τέταρτη κατηγορία σημερινή, θα λέγαμε, ναι, και παίζει μάτς γιγάντων Fulham τότε με Leyton Orient, χαμός. Ποιος κάθεται τερματοφύλακα στη Leyton Orient τότε? Peter Shilton στα τελειώματα της καριέρας του. Έχεις δει Peter Shilton σε μπάσκετ? Peter Shilton. Peter Shilton, χονδρός, έτσι, με πάχος ηλικίας και πάρα πολύ ωραία πράγματα, καθότι κάθε φορά που χτυπάει ελεύθερο, από πίσω η κερκίδα των οπαδών της Fulham του φωνάζουν «Oh, yo, shit!». Έτσι. Και ο Shilton, γιατί είναι ένας περιχαρής γεράκος, γυρίζει κάθε φορά και χαιρετάει τους οπαδούς που του λένε «Είσαι σκατά!». Πώς να μην αγαπήσεις αυτή την ομάδα, μιλήστε μου γι' αυτό. Και βέβαια, για να το συνδέσουμε και με την ελληνική πραγματικότητα, είμαι ο άνθρωπος που όταν το εγάλεο βγαίνει Ιντερτότο, έχω πάει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να δω εγάλεο Fulham. Τότε που η Fulham αγωνιζόταν με δίδυμο επιθετικό πυρηνικό, Λουίς Σαχά και Φακούντο Σάβα, την καλύτερη χέτη που βγάλαν τα 90's, φίλες και φίλοι. Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι, πραγματικά. Μεγάλο παιχνίδι με οπαδούς του Παναθηναϊκού να βρίζουν τους οπαδούς του εγάλεο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Εμένα δεν με ενδιέφερε, ήμουν εκεί για να δω την περίφημη Fulham, Σιλβέν Λεγκβινσκί, έτσι, χαμός, Μαρτίν Τζετού, αν θυμάμαι καλά, απόκτημα από τη Μονακό, ο Βλάκας φορούσε το από πίσω στη φανέλα που έλεγε Τζετ. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Γίνονται αποκαλυπτήρια του αγάλματος, όπως είπα, 2,5 μέτρα άγαλμα, χαμός, φοβερά άθλιο άγαλμα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ποια ήταν η μαγεία, ότι γίνεται σούσουρο γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αρχίζει μια κουβέντα του στυλ τι σκέφτεται ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ, έτσι. Και σιγά σιγά μαθαίνουν και αυτοί ότι υπάρχει μια πολύ ζεστή σχέση μεταξύ του Μάικλ Τζάκσον και της οικογένειας Φαγέντ. Σε σημείο μάλιστα που όταν ο Μάικλ Τζάκσον επισκέπτεται την Αγγλία, τα Χάροτς κλείνουν και υπάρχουν ανοιχτά μόνο για πάρτι του. Απρίλιο σημαδιακός μήνας για τη σχέση Μάικλ Τζάκσον και Fulham, καθώς τον Απρίλιο του 1999 ο Μάικλ Τζάκσον εμφανίζεται για να παρακολουθήσει συγκλονιστικό παιχνίδι τρίτης κατηγορίας Αγγλίας, Fulham Wigan Athletic. 2-0 νικάρα τριποντάρα της Fulham, που τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην άνοδό της στην Championship τη λεγόμενη, με τον Kevin Keegan στον πάγκο ασφαλώς, και ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος καταφανέστατα δεν ξέρει καν τι βλέπει, είναι κάτω από μια ομπρέλα, τον βλέπουν κάποιοι οπαδοί και σύμφωνα με μαρτυρίες είπαν ότι είδαμε έναν τύπο που έμοιαζε με τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά λέμε αποκλείεται να είναι ο Μάικλ Τζάκσον, γιατί τι δουλειά έχει ο Μάικλ Τζάκσον σε αγώνα με τη Wigan, ας πούμε. Και μετά όταν τον είδαμε να περιδιαβαίνει το γήπεδο κάτω από μια ομπρέλα με τον Μοχάμεντ Αλφαγέντ, αρχίζουμε και λέμε ρε μπάσκετ ο κανονικός, και όταν βγήκε λίγο ήλιος και έφυγε η ομπρέλα, είδαμε ότι ήταν ο πραγματικός Μάικλ Τζάκσον, έτσι. Και συγκλονιστική απορία στις κερκίδες του Craven Cottage που λένε «Α!». Πήγε και στα αποδυτήρια της Fulham και είπε «Μπράβο, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω ποιοι είστε, μου πανάρθω, θα σου πω κανένα τραγούδι, ξέρω, θέλετε». Το άγαλμα βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι φτιάχνεται επί της ουσίας για έκθεση μέσα στο Harrods, ως ένδειξη ευγνωμοσύνη στον κολλητό του, έτσι. Σε κάποια φάση ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ πουλάει το Harrods, οπότε έχω τη Fulham, δεν το παρκάρω εκεί. Δικό μου είναι το Harrods, δικό μου είναι το άγαλμα, δική μου είναι η ομάδα, άντε μου και στο διάολο. Σε σημείο μάλιστα που όταν είχαν αρχίσει και τσιτώνανε λίγο οι οπαδοί της Fulham και λέγανε ρε εσύ Μοχάμεντ, σε αγαπάμε ρε φίλε, αλλά ξέρω εγώ, άγαλμα Μάικλ Τζάκσον, του λέει αν δεν σας αρέσει να γίνετε Chelsea. Το έχει πει αυτό, δεν είναι κάτι καλά να πούμε μια πλακίτσα. Το έχει δηλώσει αυτό ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ, έχει πει αν δεν σας αρέσει το άγαλμα γίνετε Chelsea. Έχει στηθεί το άγαλμα. Είναι 2,5 μέτρα, 2,7 ποσοστά μέτρα. Τεράστιος Μάικλ Τζάκσον, γίγας, κολοσσός της Ρόδου. Έχουν αρχίσει κάποιες μουρμούρες. Όχι πολύ έντονες, γιατί Μοχάμεντ Αλφαγέντ, για να καταλάβουμε λίγο πόσο μερακλής ήταν, Μοχάμεντ Αλφαγέντ έβαλε 200 μίρια από την περιουσία του μέσα στη Fulham και την πούλησε στον επόμενο με χρέη ζερό. Ζερό. Και μιλάμε για Business Premier League που δεν ήταν ρε παιδί μου Champions League, δεν έβγαινε Champions League η Fulham, δεν έβγαινε Ευρώπη πολύ συχνά. Ζερό. Έτσι, γιατί αυτό είναι ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ. Οπότε οι μουρμούρες είναι, μην τον τσαντήσουμε και πολύ τον Μοχάμεντ και σκοτεινή φύγη. Όμως υπάρχει μια μουρμούρα. Αλλά δεν σταματάει εκεί το πράγμα. Κάπως εκεί μαλακώνει η ιστορία με τους οπαδούς της Fulham, λένε είναι ένα καπρίτσιο του Μοχάμεντ, whatever. Υπάρχει όμως η κάπως πιο φανατική
φάση με τους οπαδούς του Μάικλ Τζάκσον, τους επωνομαζόμενους και γνωστούς στα ελληνικά δρόμενα ως Τζαξονάδες. Ενδεχομένως κάποιοι παλαιότεροι να τους θυμάστε από το Αγόρι και πλακωνόντουσαν με τους μεταλλάδες στην στήλη αλληλογραφίας. Λένε λοιπόν στη Φούλα μου ότι καλά δεν τρέπεστε ρε, αυτό δεν μοιάζει με τον Μάικλ Τζάκσον. Και όντως δεν μοιάζει πολύ με τον Μάικλ Τζάκσον, η αλήθεια είναι αυτή. Η Φούλα μου όμως, επειδή είναι ένα κλαμπ από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους, λένε ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, να τα βρούμε. Και κανονίζει παιδιά κονέ με τους φίλους Μάικλ Τζάκσον και τους λέει παιδιά, επειδή θέλουμε να εκτιμήσετε το άγαλμα, σας καλούμε σε μια εκδήλωση Μάικλ Τζάξονική να έρθετε όλοι στο άγαλμα, να πιαστούμε χέρι-χέρι και να τραγουδήσουμε We Are The World. Έγινε αυτό παιδιά, έτσι. Πήγαν εκεί τζαξονάδες με τα γάντια τους, με τα τζακετάκια τους, με τα γυαλιά τους, με τα μπιλιτζίνια τους, I'm bad κτλ. Μαζευτήκαν γύρω το άγαλμα, το στραβωμούτσινο άγαλμα του Μάικλ Τζάκσον και τραγουδήσανε We Are The World, έτσι, Liberian Girl, και το πράγμα συνεχίζεται. Με τον καιρό όμως, ο Μοχάμεντ Αλφαγέτ κάπου ξενερώνει με τη Φούλαμ και γενικότερα με το ποδόσφαιρο και του λέει: να σου πω κάτι, δεν σας αξίζω, δεν μου αξίζετε, whatever. Φιλάρες, την πουλάω στο Σαντίκ Καν, πως διαλεγόταν αυτός που έχει πάρει τη Φούλαμ τώρα. Μπράβο, που είναι σαν τον Μανώλη Αγγελόπουλο, πολύ σωστή παρατήρηση off camera. Και κάπου εκεί στο 2013-14 την πουλάει. Πρώτη κίνηση του Καν είναι καλά. Ωραία, Φούλαμ, την πιστεύω, θα την πάω πολύ ψηλά. Βγάλτε το άγαλμα, Μάικλ Τζάκσον. Τέλος. Κάνει ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ, ποιος, να το βγάλεις, σοβαρά μιλάς. Λέει ναι. Ποιος υποβιβάζεται το 2014, η Φούλαμ. Τι λέει ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ, η Φούλαμ αφαίρεσε το γούρι του αγάλματος και υποβιβάστηκε, ήταν η τιμωρία της. Έβγαλε το άγαλμα! Έβγαλε το άγαλμα, ρε καραγκιόζη! Αφαιρούν το άγαλμα, αφαιρούν και την τύχη τους! Αρκουδέιδες! Ο Αλφαγέντ όμως δεν ξενερώνει γιατί σου λέει: ξέρεις τι, μπορεί να μην έχω σχέση με το ποδόσφαιρο, το άγαλμα όμως, φίλοι μου, είναι δικό μου. Δικό μου. Και θα το δώσω εκεί που το αξίζει. Και το δίνει στο National Football Museum της Αγγλίας. Έτσι. Γιατί πού αλλού θα πήγαινε ένα άγαλμα του Μάικλ Τζάκσον πέρα από το Εθνικό Ποδοσφαιρικό Μουσείο της Αγγλίας. Είναι σαν να ανοίξει μουσείο για το ποδόσφαιρο η ΕΠΟ και να δώσει ένα άγαλμα να βύσει, ξέρω εγώ. Να δώσει ένα άγαλμα του Τζον Τίκης. Έτσι, και να υπάρχει μια λούπα που να παίζει, θα χορέψουμε με χάρη, θα είμαστε όμορφο ζευγάρι, shake, shake, τρελό. Whatever. Γεια σου, Τζον Τίκης. Βεβαίως είναι Τζον Τίκης, βεβαίως, Τζον Τίκης. Τζον Τίκης, ο οποίος, να σας θυμίζω, ότι στην Αυστραλία είχε το μεγάλο συγκρότημα Τζον Τίκης and the Playboys Quartet και ήταν αυτός και άλλοι τρεις. Έτσι! Δεν ξέρουμε αν μετράμε πολύ Τζον μου, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ. Σε κάποια φάση όμως λοιπόν βγαίνει η περίφημη ιστορία με τον Μάικλ Τζάκσον και τις περίεργες σχέσεις του με τα παιδιά οπαδούς του. Δεν θα μπούμε σε αυτό το πράγμα, δεν αξίζει τον κόπο. Κυκλοφορεί και το Living Neverland, το περίφημο αυτό ντοκιμαντέρ που στηρίχθηκε στις μαρτυρίες δύο παιδιών που είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τον Μάικλ Τζάκσον, και το National Football League λέει «Κάντε τώρα εδώ το άγαλμα ρε, μην είναι ρόμπα!» Πρώτον, έπρεπε να βγει ένα τέτοιο πράγμα για να δείτε αυτό το άγαλμα του Μάικλ Τζάκσον και να πει «Δεν έχει χώρο στο Μουσείο Ποδοσφαίρου». Έπρεπε να γίνει αυτό, δηλαδή από την αρχή δεν μπορούσατε να πείτε «Δεν κάνει». Και αυτή τη στιγμή το άγαλμα βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα αποθηκευμένο από το National Football League. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού, δεν ξέρουμε ακριβώς αν έχει πουληθεί στη Ζούλα ή οτιδήποτε άλλο, αν έχει ξαναπεράσει στα χέρια του Faggett Estate ή whatever. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν εκτίθεται πουθενά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ως επίλογο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέα αγάλματα του Μάικλ Τζάκσον σε διάφορες πόλεις της Κίνας. Επειδή τι χρειάζεσαι μετά από μία πανδημία? Ξέπαρκα αγάλματα του Μάικλ Τζάκσον, ένα εκ των οποίων αποκαλύφθηκε πρόσφατα στη Γουχάν. Και όχι, δεν το φαντάστηκα. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε στη Γουχάν, θα πείτε: εδώ ήταν η πανδημία. Και θα σου πούνε: ποια πανδημία, ρε κατακαημένε? Εδώ έχουμε αγαλματάρα του Μάικλ Τζάκσον πεταμένε. Πήγαινε να δεις να προσκυνήσεις, γελίε.